Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν σε κανέναν να εκμεταλλευτεί την εξέγερση αυτή τη φορά, εμφανίζονται οι Ουκρανοί διαδηλωτές. Οι μνήμες από το αποτέλεσμα της Πορτοκαλή Επανάστασης 10 χρόνια νωρίτερα είναι ακόμα νοπές. Στις απαιτήσεις του λαού καλείται να ανταποκριθεί η νέα κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Αρσένη Γατσένιουκ γνώριζε τις δυσκολίες εκ των προτέρων. Χρειάζεται να σχηματίσουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση και δεν πρόκειται για ζήτημα προσωπικότητων. Είναι ζήτημα ευθύνης. Γνωρίζετε ότι η συμμετοχή στην κυβέρνηση ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να δείξουμε κατανόηση. Πρόκειται για πολιτικούς αυτόχειρες. Ο Αρσένη Γατσένιουκ είναι αρχηγός του κόμματος της πρώην Πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσέγκο που πρόσφατα αποφυλακίστηκε. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, γνωρίζει ότι θα κληθεί να λάβει αντιδημοφιλείς αποφάσεις. Ο 39χρονος φιλοδυτικός τεχνοκράτης μπήκε από νωρίς στην πολιτική και συμμετείχε στην κυβέρνηση μετά την Πορτοκαλή Επανάσταση. Το 2005, σε ηλικία 31 ετών, αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομίας και εν συνεχεία Υπουργός Εξωτερικών, ενώ θα γίνει και Πρόεδρος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Η προσπάθειά του να διεκδικήσει τον Προεδρικό Θόκο το 2010 ήταν αποτυχημένη και ο ίδιος προσχωρεί στο κόμμα της φυλακισμένης Γιούλια Τιμοσέγκο. Πριν από 3 εβδομάδες, μια καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ της Αμερικανίδας Υφυπουργού Εξωτερικών και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία κατέστησε σαφείς τις προθέσεις της Ουάσιγκτον. Ο εκλεκτός είναι ο Αρσένη Γατσένιουκ. Δεν βλέπω τον Κλίτσκο στη νέα κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο, δεν είναι καλή ιδέα. Ο κατάλληλος άνθρωπος είναι ο Γατσένιουκ. Έχει εμπειρία στα οικονομικά αλλά και σε κυβερνητικά πόστα. Ο Κλίτσκο και ο Τιανίμποκ πρέπει να μείνουν εκτός, έλεγε η Βικτόρια Νούλαντ. Ο Γιάτς, όπως τον αποκαλούν οι πολιτικοί του φίλοι, έχει μπροστά του το δύσκολο έργο της διάσωσης της Ουκρανικής οικονομίας. Ήδη έχει προειδοποιήσει για την επίγουσα ανάγκη περικοπής των κοινωνικών παροχών.